Τιραμισού για αυτό το Σαββατοκύριακο με ελάχιστα υλικά, εγώ βλέπω. Λίγα υλικά. Λοιπόν, είναι ένα τιραμισού το οποίο έχει υλικά που μπορούμε να κάνουμε σπίτι μας. Oh. Έχουμε παραλείψει μερικά βασικά υλικά. Συστατικά. Υλικά. Όπως είναι το κρασί μαρσάλα. What? Το κλασικό τιραμισού έχει ένα κρασί μαρσάλα το οποίο βγαίνει από μια συγκεκριμένη πόλη της Ιταλίας. Το οποίο έχει μέσα μπράντι. Ναι, έχει φοβερά αρώματα και μπαίνει στο τιραμισού μέσα και κανονικά έχει καφέ εσπρέσο. Εμείς βάλαμε στιγμιαίο καφέ για να μπορούμε να το κάνουμε σπίτι μας με τα υλικά που έχουμε. Μπράβο, ρε Θεέ. Εντάξει. Λοιπόν. Είμαι σίγουρος ότι ήταν πολύ γευστικό. Είναι νόστιμο. Φαίνεται. Ναι. Τα σαβαγιάρ τα έχω φτιάξει εγώ. Απλά δεν έχω δώσει συνταγή. Φαίνεται ότι είναι έτσι ακανόνιστα. Θα πάτε να πάρετε το σούπερ μάρκετ. Δεν είχαμε χρόνο να σας κάνω και σαβαγιάρ. Αυτά. Λοιπόν, να πούμε τελικά να ξεκινήσουμε. Πάμε να τα πούμε από ό,τι βλέπω θα χρειαστούμε. Λευκό τυρί. Τυρί κρέμα. Ναι. Τυρί κρέμα. Μπορούμε να βάλουμε ή μασκαρπόνε ή ένα άλλο τύπο τυρί κρέμα που υπάρχει στο εμπόριο. Γιαούρτι σίγουρα δεν μπορούμε να βάλουμε. Θα έλεγα να μην βάλουμε. Να μην βάλουμε. Μην το τεντώσουμε. Ρε, μην κάνουμε γιαουρτόπιτα με εσπρέσο. Ζάχαρη άχνη. Πάρα πολύ ωραία. Στιγμιαίο καφέ. Χαίρομαι που το είπε στιγμιαίο καφέ και δεν έχουμε θέμα με το εμπορικό. Ναι. Και έχουμε σαβαγιάρ. Τέλεια. Τα οποία έχει φτιάξει εσύ όπω είπε. Ωραία. Και τώρα πάμε και για το σιρόπι. Και κρέμα γάλακτο. Η οποία θα γίνει σαν τη γη εδώ πέρα. Θα την χτυπήσουμε για να φραπιάσουμε λίγο την κρέμα. Εύκολα υλικά. Είναι όντω υλικά που μπορούμε να τα βρούμε και στο σούπερ μάρκετ. Okay. Διάρκεια. Σε πόσο χρόνο περίπου. Να ξέρεις ένα γλυκό το οποίο έχει μέσα θιωγκωμένη κρέμα γάλακτος, κάθε μέρα που περνάει πέφτει. Μ' αρέσουν αυτές τις πληροφορίες. Χαλάει δηλαδή. Ωραία. Χάνει την έγκλη του ρε παιδί μου, την αφρατάδα του. Άρα το, είναι για να το φτιάξει, να το δοκιμάσει. Καλό θα είναι η μέρα. Δεύτερη μέρα τρώγεται και τρίτη τρώγεται, αλλά έχει πάρει την κατιούσα. Λαμινούτ. Ωραία. Αλλά μινούτ. Λοιπόν, πάμε τώρα για το σιρόπι. Θα χρειαστούμε νερό, ζάχαρη και καφέ στιγμιαίο. Ανοίγω. Ξεκινάμε. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι, να πάρει μία βράση, να κάνουμε ένα σιρόπι με γεύση καφέ και να σιροπιάσουμε τα σαβαγιάρ. Πάμε. Νεράκι. Ναι, νερό. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι να φτιάξει τυραμισού στο σπίτι. Θα σοκαριστείτε. Βέβαια ο Θέμος, κρυσταλλική. Για να πούμε την αλήθεια, ο Θέμος μας δεν ήθελε επί μόνος να κάνουμε τη συγκεκριμένη συνταγή. Α, βάζουμε και το στιγμιαίο καφέ μέσα. Μαζί, να πάρει μια βράση. Ναι. Ωραία. Δεν ήθελα να το κάνουμε γιατί λέει τώρα τυραμισού, τι θα ακούσω, τι θα μου πούν που δεν θα το φτιάξω με αυτό το κρασί, όπως το είπε στο. Όχι μόνο το κρασί, μωρέ. Έχει μια διαδικασία συγκεκριμένη, τα υλικά του, όλα αυτά. Και είναι σαν να είσαι παιδί μου στην Ολλανδία και θα πει θα κάνω χωριάτικη σαλάτα. Και να βάλει μέσα παπαρούνε που έχουν εκεί, ξέρω εγώ τι έχουν. Δεν είναι χωριάτικη ζαλάτα αυτό. Μα δεν το αντικαθιστάς εδώ. Βάζεις κάποια υλικά. Ναι, ρε παιδί μου, είπαμε. Είναι ένα τυραμισού, ρε παιδί μου, στα ελληνικά δεδομένα έτσι προσαρμοσμένο στο ελληνικό νοικοκυριό. Λοιπόν, είδε βολευτέ που είναι Έλληνα νοικοκυρία, είπε να βάλουμε λίγο γιαούρτι. Να βάλουμε λίγο γιαούρτι. Αυτό βρίσκεται. Λίγη ρακία, για μας άλλα. Πρέπει να δώσουμε λύση στον κόσμο. Πρέπει να δώσουμε λύση στον κόσμο. Τι έχουμε στο ψυγείο. Εγώ σου έχω πει ότι θα πρέπει να κάνουμε συνταγέ με το τι έχουμε στο ψυγείο μα. Πολλέ φορέ ανοίγει το ψυγείο και δεν ξέρει τι να φτιάξει. Λοιπόν, όσο κάνουμε το σιρόπι, πάμε Λευτέρη να κάνουμε την κρέμα. Τι φτιάχνουμε εδώ, παιδιά. Έτσι μυρίζει έχουμε... το καφέ μου. Ναι. Είδες, φοβερό. Κρέμα. Αχτύπη το κουταλάτο. Κουταλάτο. Φοβερό. Κλείσω μάτι. Ωραίος. Τέλεια. Έτοιμη. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Έχει πάρει μια βράση, μοσκοβολάει τόσο καφές. Γρήγορα. Ναι. Και τι κάνουμε τώρα εδώ. Ανακατεύουμε λίγο την κρέμα τυρί μαζί με άχνη ζάχαρη. Μην βάλετε κρυσταλλική μητέρα, γιατί δεν θα λιώσει ποτέ. Άχνη ζάχαρη γιατί είναι σε πούδρα και ανακατεύεται εύκολα. Υπάρχει λόγος που βάζω άχνη, δεν μου ήρθε. Λοιπόν, βάζουμε στιγμιαίο καφέ μέσα, ο οποίος δεν θα διαλυθεί καλά και θα έχει μικρά κομματάκια και θα δείτε πόσο νόστιμο θα είναι μετά στο τέλος. Θα το δούμε στη γεύση, δεν κοιμεί. Ανακατεύουμε καλά, θέλουμε να γίνει ένα μείγμα. Θα μπορούσα εδώ να βάλω μέσα και ξύσμα από λεμόνι ή lime. Lime. Το lime με τον καφέ είναι απίστευτο. Άντε. Πάρα πολύ. Άστα. Μπράβο. Ανακατεύουμε καλά. Αυτό είναι το ωραίο ρε παιδί μου στη ζαχαροπλαστική. Μπορείς να συνδυάσεις πολλά πράγματα μαζί. Βέβαια και στο κομμάτι του φαγητού μπορείς να συνδυάσεις. Αλλά στη ζαχαροπλαστική, όταν λες για lime που το έχεις συνηθίσει σε άλλες συνταγές, αλμυρές ας πούμε σε φαγητά, και το βάζεις στο γλυκό και σου δένει τόσο τέλεια ένα τέτοιο υλικό σαν το lime. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι πολύ ενοχλητικός αυτός ο θόρυβος, αλλά πρέπει να υπάρχει. Εντάξει. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν θα σας δείξει το πίσω. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα εύκολα. Κάτι πρέπει να μας δυσκολεύσει όλα. Λοιπόν,
έχουμε φτιάξει, έχουμε δύο μείγματα. Το ένα είναι ο καφές ο στιγμιαίος με το τυρί κρέμα και την άχνη ζάχαρη. Ναι. Και εδώ πέρα έχουμε κρέμα γάλακτος, full fat, δηλαδή μητέρα full λιπαρά, για να δώσουμε γεύση και τη χτυπάμε συνέχεια μέχρι να σφίξει και να γίνει σαν τη γη. Εντάξει. Κάποτε ένας pastry chef Ιταλός μου είχε πει, μου είχε φτιάξει το γνήσιο τυραμισού, ότι είναι ένα από τα πιο ελαφριά σε ό,τι έχει να κάνει με τα λιπαρά γλυκό από αυτά που έφτιαχνε αυτός. Τώρα, και το έχω πάρει εγώ ότι είναι ελαφρύ, τυραμισού μια χαρά. Κοίτα, το τυρί κρέμα έχει φουλ λιπαρά. Η κρέμα γάλακτος... Φουλ λιπαρά. Όχι φουλ, είναι φουλ φουλ. Παίρνεις το φουλ, βάζεις ακόμα λίγο μέσα. Διατροφική βόμβα. Ναι, ναι, τα σαβαγιάρ έχουν ζάχαρη και αλεύρι και αυγά. Οπότε, εντάξει, μας έψες, αν κυρία μου εσύ προσέχεις, μόνο κοίτα το. Στέλιο, Θανάση, Τάσο, Μαρία, Δανάη, για εσάς τα φτιάχνει σήμερα. Δεν μου το έχετε καταλάβει όλα αυτά. Λοιπόν, για να φτιάξουμε μια σαντιγή, πρέπει απλά να πάρουμε ένα φουέ, να πάρουμε κρέμα γάλακτος και να χτυπάμε ασταμάτητα μέχρι να σφίξει. Αν βαριέστε να χτυπάτε ασταμάτητα, ο Λευτέρης... Πολύ απειλητικό σε βλέπω. Ναι. Και ο Λευτέρης... πάει σε μένα που σε έπριξα για να φτιάξει ένα... Ο Λευτέρης έχει σπίτι ένα αυγοντάρτι, αλλιώς παίρνετε ένα... το μίξερ, παιδί μου. Μίξερ. Το βάζετε μέσα, χτυπάτε. Εγώ το έχω φτιάξει με μίξερ. Τέλεια. Τυραμισού. Στο σπίτι. Και το έβαλα, ξέρεις, στα κολονά τα ποτήρια του κρασιού. Ωραίο. Αυτό μου είχε πει εκείνος ο πάστης. Ναι, με αλουμινόχαρτο από πάνω, στο ψυγείο. Και έγιναν... Σούπερ. Σούπερ. Φοβερά. Τέλεια. Και σου το είχε πει Ιταλός πάστης, ε. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Τέλεια. Ωραία. Το αλουμινόχαρτο. Ο Μάριο. Ναι. Ο Μάριο. Το αλουμινόχαρτο. Το αλουμινόχαρτο δεν ξέρω γιατί. Αντί για γαπάκι, ξέρω εγώ, ρε Θεμό, εσύ τα ξέρεις. Okay. Εγώ ένας ταπεινός δημοσιογράφος. Ωραία. Σίγουρα ένας Ιταλός θα κάνει καλό τυραμισού. Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι σαν τον Έλληνα, ρε παιδί μου, θα κάνει καλό χωριάρι, το είπαμε. Καλό σουβλάκι. Τι θα κάνουμε τώρα. Έλα, καλό μου. Φτιάξε σιγά σιγά τα σαβαγιάρ, εσύ έλα. Σαβαγιάρ. Ναι. Πάρ' τα μπολάκια μέσα, Λευτέρη μου. Σπάστα στη μέση. Τα μπολάκια τα... Κάτω, σπάστα στη μέση τα σαβαγιάρ. Μας έψησες. Εδώ είναι, έλα, πάει. Το πήγαμε. Κάτσε να δούμε τι γίνεται εδώ. Μπράβο! Άντε να δούμε. Θα το βάλουμε εμείς στο μίξερ. Να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ τα γέμισα τα μπολάκια. Θες να γεμίσεις αυτό? Τα γέμισες. Ωραία. Πάρε τώρα σιρόπι, Λευτέρη μου. Ναι. Ένα κουταλάκι. Εδώ. Θα δω τι έχεις βάλει. Βάλε κι άλλα, βρε, τσιμπουνάκο. Έλα. Κι άλλα. Πάλε, άλλα τόσα. Θέλεις να φτιάξω μόνο τον πάτο, ρε. Όχι, όχι, όχι. Μπόλικα, μπόλικα. Τέλεια. Κάνει θόρυβο, είδες. Προτιμώ αυτό το θόρυβο, να σου πω την αλήθεια. Γελάτε, ρε παιδιά. Λοιπόν, λίγο ανακάτεμα ακόμα. Εντάξει, μου. Τι θες, βρε Δανάη. Ωραία, φτάνει. Βάλτε τώρα καφέ μέσα. Έλα. Τέλεια. Να, πολύ νόστιμο το σαβαγιάρ. Είδες, άμα είναι σπιτικό. Ε. Ναι. Τι σας λέει η Δανάη από πάνω, ρε, γελάτε όλοι γύρω-γύρω. Λοιπόν, βλέπετε, έχουμε βάλει τα σαβαγιάρ. Βάζουμε το σιρόπι μέσα μπολικό. Ένα σιροπάκι που είπαμε φτιάξαμε προηγουμένως με λίγο νερό, ζάχαρη και στιγμιαίο καφέ. Αυτό είναι για ντεκόρ κάτω, μην το βλέπετε, δεν μου έπεσε. Οπ. Ναι, 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 Δανάη μου, θα σου κρατήσω λοιπόν ένα τυραμισού για σένα, οκ. Okay. Λοιπόν, οκ, okay, εδώ είμαστε. Κάτσε να πάω να σου καθαρίσω τον μπάγκο. Οπ. Τα καταφέραμε! Επιτέλους, άντε. Ωραία, κάτσε να κατέψω καλά. Καλά, παιδί, τώρα να σου πω ότι άμα ήταν εδώ η Χριστιανά τώρα θα σου είχε σούρι. Ναι, δεν ξέρω καλά. Και εγώ τι θα σου είχε σούρι, καημένε μου. Είσαι τυχερός σήμερα. Αυτή, πού έχει πάει σήμερα. Πάει, δίνει μάθημα σήμερα, λέει ανθοκομεία. Ανθοκομεία. Ανθοκομεία δίνει η Χριστιανά. Και εδώ τι κάνει το καλό μεσημέρι. Πώς? Εδώ στο καλό μεσημέρι τι κάνει, λέω. Τι κάνει, λέει, καλό μεσημέρι. Πού κολλάει ανθοκομεία με το καλό μεσημέρι. Όλα κολλάνε μεταξύ του. Όλα, ε.
Τι να το δώσω, θα το δώσω στη Μαρία. Τελειώσαμε. Μαμαράκι μου. Εσύ θέλει να περιμένεις. Σερβίρουμε. Μπράβο. Σερβίρουμε. Παιδιά, τα καταφέραμε. Παιδιά, τα καταφέραμε. Τέλεια. Η κρέμα γάλακτος θέλει καλό χτύπημα να σφίξει λίγο. Μόλις σφίξει, ενσωματώσαμε μαζί με το μασκαρπόνε. Με το μασκαρπόνε. Με το τυρί κρέμα. Ναι. Τυρί κρέμα. Να δείξουμε άλλη μια τα υλικά. Μπορούμε, Δανάη, ναι. Όσο το δοκιμάζουμε. Το κακάο θα μπει πάνω τελευταία στιγμή πριν το σερβίρουμε. Το αφήνουμε ψυγείο. Ναι. Πόση ώρα. Μισή ώρα, μια ώρα να σφίξει. Α, μισή ώρα, μια ώρα. Όχι πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται. Άρα, αν αποφασίσει να το φτιάξει, σε μια ώρα έχει τυραμισού στο σπίτι. Ναι. Έλα. Το, ναι. Έχουμε. Το έχουμε. 10 λεπτά κάναμε. Έλα. Πάμε. Πάμε. Άτιμε. Κοιτάξτε. Φαίνεται ελαφρύ. Είναι πολύ αεράτο. Αλλά δεν είναι. Να ξέρετε. Το αγαπημένο μου γλυκό. Και το έχεις πετύχει. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Που πετυχαίνει η δική σου συνταγή, γιατί είναι τα υλικά εύκολα. Είπαμε, μπορεί να μην είναι το κλασικό, το γνήσιο, το. Καταλαβαίνεις διαφορά όμως, γεύση. Δεν καταλαβαίνω διαφορά, γι' αυτό το λέω. Είναι η γεύση που λαχταρώ. Είναι η γεύση που αγαπώ, ρε φίλε. Είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Τελειώσαμε. Σβήσαμε. Εύκολο, παιδιά. Φτιάξτε το στο σπίτι. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Και είναι και δροσερά κάτω τα σαβαγιάζ. Σαβαγιάρ, πώς τα λένε. Σαβαγιάζ, ωραίο. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ. Φιλάκια, τα λέμε από Δευτέρα. Αγαπώ πολύ. Και εγώ, Λευτέρη μου. Φιλάκια. Γεια.